Θέλετε και την τελευταία εικόνα του τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Κύριε Κετή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Δυστυχώς τα λέμε και απόψε και λέω δυστυχώς, όχι προφανώς γιατί έχω κάτι προσωπικό μαζί σας, αλλά γιατί καλούμαστε και εμείς και εσείς να μεταφέρουμε άσχημες ειδήσεις και φαίνεται ότι κάποιοι ενδεχομένως να παίζουν με τα νεύρα των αρχών και ταυτόχρονα και με ανθρώπινες ζωές. Προφανώς κύριε Βασιλείου και κοιτάξτε, γίνονται οι επεμβάσεις, κάνουμε τις επιχειρήσεις, καταζένουν τις πυρκαγιές, αλλά να ξέρετε κάτι, θα έρθει και η στιγμή που θα χάσουμε για ανθρώπους. Και αυτό θέλω να το επισημάνω και να το προειδοποιήσω και να πω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, όλοι ανεξαίρετα, είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Δεν είμαστε μεγάλος τόπος, όλοι ξέρουμε κάτι και είναι πολύ έτσι καταλυτικό αν ξέρουμε κάτι να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές, την πυροσβεστική, την αστυνομία για να διευκολύνουν στον ακριβό έργο ώστε να μπορέσουμε να περιοριστούν αυτά τα πράγματα που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Τώρα, κύριε Κετή, χθες μιλούσαμε για 6 ταυτόχρονες εστίες φωτιά, σήμερα για 4, δεν ξέρω αν ισχύει προφανώς το ίδιο, ότι πίσω από αυτό το θέμα κρύβεται και πάλι εμπρισμός. Ισχύει κύριε Βασιλείου, γιατί οι πρώτες ομάδες οι οποίες είχαν ανταποκριθεί εκεί, το μήνυμα το οποίο είχαμε λάβει ήταν ότι ήταν 4 εστίες διαφορετικές, σε απόσταση μία από την άλλη. Προφανώς και δεν είναι τυχαίες οι 4 εστίες της Καϊάς και πολύ πολύ δύσκολο στο αγώνα μας σήμερα, λόγω των σφοδρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, μιλούμε για 6-7 μποφόρ και βάσει της μετεωρολογικής πρόβλεψης που έχουμε άψογη συνεργασία με μετεωρολογία, δεν θα ησυχάσουν οι άνεμοι, θα συνεχίσουν. Γι' αυτό και είμαστε σε γρήγορση και επιφυλακή. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Παρ' όλα τα αυτά υπάρχουν αρκετές εστίες, μικροεστίες, θα έλεγα, εντός χαράδρων και εκεί επικεντρωνόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά να ξέρετε ότι οι άνεμοι είναι ο χειρότερος εχθρός της πυροσβεστικής και εκδηλώνονται συνεχείς αναζωοποιώσεις. Θα παραμείνουμε εκεί όσο χρειαστούν ώστε να προσπαθήσουμε να μην έχουμε οτιδήποτε αναπάντεχο στη συνέχεια. Δεν υπάρχει όμως αυτή την ώρα που μιλάμε κίνδυνος για κατοικίες, κύριε Κετή? Όχι, αυτό σας είχαμε ενημερώσει. Υπήρχε ένας δυνητικός κίνδυνος με την άφηξη των ομάδων εκεί και βάσει της κατεύθυνσης του ανέμου και της σφοδρότητας του ανέμου απειλήθηκε πολύ σοβαρά το χωριό Μπρασκιό. Επικεντρώσαμε τις περισσότερες δυνάμεις μας στην περιφέρεια του χωριού, στη βάση της κατεύθυνσης του ανέμου. Είχαμε αξιολογήσει την επικινδυνότητα και ενημερώσει τους συναδέλφους της αστυνομίας και της πολιτικής άμυνας να προβούν με εκένωση του χωριού, δηλαδή με μια προειδοποιητική, αν χρειαζόταν να εκκοινωθεί το χωριό, ανταποκρίθηκαν και εκείνοι άμεσα. Χρειάστηκε να εκκαινώσουμε περίπου 3-4 κατοικίες στην περιφέρεια. Δεν χρειάστηκε να αποχωρήσουμε περαιτέρω εκκαίνωση. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχει μια ζωντανή πυρκαγιά με τις συνθήκες που εκδηλωνόταν σήμερα και εξελισσόταν, οφείλαμε να προειδοποιήσουμε ότι μπορεί να υπήρχε ανάγκη γενικής εκκαινώσης του χωριού. Μάλιστα. Κύριε Κετή, σας ευχαριστώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε εσάς και σε όλα τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του τμήματος δασών που επιχειρούν. Στάχτηκε από καΐδια, κυρίες και κύριοι, αφήσε πίσω τις και η χθεσινή.